Σε μια καθοριστική σημασία σε εξέλιξη για το μέλλον της Αρμενίας, ο πρωθυπουργός της χώρας Νικόλ Πασινιάν ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο France 24 στις 22 Φεβρουαρίου ότι η Αρμενία έχει παγώσει τη συμμετοχή της στον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, CSTO. Αυτή η απόφαση έρχεται ως απάντηση στην αποτυχία του οργανισμού να προστατεύσει την Αρμενία από την επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν κατά το κρίσιμο διάστημα των τελευταίων ετών. Η δήλωση του Πασινιάν τονίζει μια αυξανόμενη ρήξη με την CSTO, μια στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Ρωσίας, καθώς η Αρμενία προσπαθεί να επαναξιολογήσει τις συμμαχίες της και τις στρατηγικές της εταιρικές σχέσεις υπό το φόντο της υπαρξιακής απειλής που αντιμετωπίζει από τον Μπακού. Εν μέσω αυτών των εντάσεων, ο Πασινιάν έχει μιλήσει για τη διαφοροποίηση των εταιρικών σχέσεων ασφαλείας της Αρμενίας πέρα από το πλαίσιο της CSTO, εκφράζοντας προθέσεις να ενισχύσει τους δεσμούς με χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία. Αυτός ο στρατηγικός άξονας στοχεύει στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Αρμενίας εναντί πιθανών μελλοντικών επιθέσεων. Παρά αυτές τις αλλαγές, ο Αρμένιος Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το θέμα του τερματισμού της ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας στην Αρμενία, που συμβολίζεται από τη βάση κοντά στο Γκιούμρι και μια αεροπορική βάση κοντά στην πρωτεύουσα Ερεβάν, δεν είναι επί του παρόντος υποσυζήτηση. Η ρωσική ηγεσία ανακοίνωσε σήμερα πως περιμένει από την κυβέρνηση Αρμενίας να δώσει σαφείς εξηγήσεις για τις δηλώσεις του Πασινιάν σχετικά με τη συμμετοχή της στη CSTO. Αυτή η επαναξιολόγηση της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της Αρμενίας έρχεται σε μια περίοδο που κυριαρχεί ανησυχία για τις εδαφικές φιλοδοξίες του Αζερβαϊτζάν. Οι ισχυρισμοί του Πασινιάν ότι ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν ετοιμάζεται για ένα νέο πόλεμο κατά της Αρμενίας και βλέπει την Αρμενία ως δυτικό Αζερβαϊτζάν τονίζουν την επισφαλή ειρήνη στην περιοχή. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει να σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.